όλη η Ελλάδα πια και η συντριπτική πλειοψηφία του ελληνικού λαού γνωρίζει τη διαφορά ανάμεσα σε μια κυβέρνηση που διαπραγματεύεται σκληρά και στις προηγούμενες κυβερνήσεις που απλά υπέγραφαν τις απαιτήσεις των δανειστών. Η διαπραγμάτευση είναι σκληρή. Είμαστε αποφασιστικοί. Διαπραγματευόμαστε με σχέδιο, με στρατηγική, σε αντίξωες συνθήκες. Πιστεύω ότι οι Ελληνίδες και οι Έλληνες πρέπει να είναι περήφανοι, ανεξάρτητα από το τι πιστεύουν, σε ποια παράταξη ανήκουν, ποιο κόμμα ψήφισαν, για την προσπάθεια που επιδεικνύει η νέα κυβέρνηση και για το γεγονός ότι η Ελλάδα για πρώτη φορά στέκεται σε αντίξωες συνθήκες και διεκδικεί τα δίκαια της. Αυτό το γνωρίζει όλη η Ελλάδα, πλέον και όλη η Ευρώπη και όλος ο κόσμος γνωρίζει ότι η Ελλάδα σε αυτή τη διαπραγμάτευση έχει καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις, ρεαλιστικές προτάσεις. Έχουμε κάνει παραχωρήσεις, διότι ένας συμβιβασμός απαιτεί παραχωρήσεις. Ξέρουμε ότι αυτές οι παραχωρήσεις θα είναι δύσκολες. Όμως έχουμε καταθέσει ένα ρεαλιστικό σχέδιο για την έξοδο της Ελλάδας από την κρίση. Ένα ρεαλιστικό σχέδιο που η αποδοχή του από την πλευρά των θεσμών, των πιστωτών και των εταίρων μας στην Ευρώπη θα σηματοδοτήσει και το τέλος των σεναρίων της διαίρεσης της Ευρώπης. Μετά την τελευταία λοιπόν εξέλιξη και την κατάθεση από την ελληνική πλευρά ενός ολοκληρωμένου σχεδίου πρότασης για συμφωνία που αρμοδίως ετέθη χθες βράδυ στους θεσμούς, εμείς δεν περιμένουμε να μας καταθέσουν σχέδιο όπως όριζε η απόφαση του Eurogroup, η Ελλάδα καταθέτει σχέδιο. Είναι πλέον σαφές ότι η απόφαση για το αν επιθυμούν την προσαρμογή στον ρεαλισμό και την έξοδο από την κρίση χωρίς διαίρεση της Ευρώπης, η απόφαση ανήκει στην ηγεσία, στην πολιτική ηγεσία της Ευρώπης. Σε αυτούς που εκλέγονται και λογοδοτούν στους λαούς για τις αποφάσεις τους. Διότι νομίζω ότι το θέμα της Ελλάδας δεν αφορά αποκλειστικά την Ελλάδα. Είναι ένα κεντρικό θέμα για την προοπτική την επόμενη μέρα και την στρατηγική της Ευρώπης. Είναι ένα ευρωπαϊκό και παγκόσμιο θέμα. Συνεπώς το δίλημα είναι ανάμεσα σε μια ρεαλιστική προοπτική εξόδου που αποκλείει μια για πάντα τη διαίρεση ή η επιλογή που μπορεί για κάποιους να είναι η διαίρεση ακολουθώντας τη στρατηγική του Κέσσαρα διέρη και βασίλευε. Μόνο που πολλές φορές αυτές οι βασιλείες δεν οδηγούν σε θετικά αποτελέσματα για τους λαούς. Θέλω λοιπόν για άλλη μια φορά να τονίσω, η ελληνική κυβέρνηση κινείται με σχέδιο, αποφασιστικότητα και κινείται πάντοτε έχοντας κατά νου ότι εκπροσωπούμε τη μεγάλη πλειοψηφία του ελληνικού λαού που θέλει προοπτική εξόδου από την κρίση, που θέλει λύση, όχι απλά συμφωνία, και που κυρίως δεν θέλει η χώρα να ξαναγυρίσει στο χθες των σκληρών μνημονίων της υποτέλειας και της άρσης κυριαρχίας. Στόχος μας είναι να ξαναδώσουμε προοπτική και αξιοπρέπεια στον ελληνικό λαό. Ταυτόχρονα στόχος μας είναι να βάλουμε το λιθαράκι μας στο να οικοδομηθεί μια Ευρώπη της αλληλεγγύης, μια Ευρώπη της δημοκρατίας, του αλληλοσεβασμού, της αλληλοκατανόησης. Είμαι αισιόδοξος. Πιστεύω ότι η πολιτική ηγεσία της Ευρώπης θα προσεγγίσει με σεβασμό τις θέσεις μας, θα προσχωρήσει στο ρεαλισμό για να βγούμε από την κρίση όλοι μαζί με μεγαλύτερη αισιοδοξία και για να μπορούμε να ταινίζουμε το μέλλον της Ενωμένης Ευρώπης και των λαών με περισσότερη σιγουριά και περισσότερη αισιοδοξία και ελπίδα στο μέλλον.